Христовому, ту Петровську, ту Юті, ту Різна Вакушна. Вашля Курані Парасі, ту Кнавши Літіш, о панда Купаронки, та панда Пліронок, та Вось Мерезон, ті жоїш хурігов шартеті шимашні, нін ті касаві, що не маш, або паші, ті лізу, ті шоша, на рецепту, ті краш, німо. Амінь. Ту Анастасію. Κατέλησα στο σταυρό σου το θάνατο, γυναίωξα στο ληστή των παραδείσων, το μυροφόρον το θρήνο μετέβαλε και τις εις Αποστόλης κηρύττην επέταξα. Ότι ανέστη Χριστέ ο Θεός, παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα έχω στο πρόγραμμα να πούμε μερικά από τη γέννηση του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Επίκαιρο είναι, όπως πήγαμε τώρα στο τελευταίο μήνα, σε ένα μήνα θα έχουμε Χριστούγεννα. Όταν ήρθε η μέρα του Πεκίν, η Παναγία, τότε εδόθη δόγμα από τον Αύγουστο το Κέσαρα. Και την εποχή εκείνη στην Ιουδαία ήταν ο βασιλιάς ο Ηρώδης. Και στη σειρά ήταν ο Κυρίνιος βασιλής. Και εδόθη δόγμα από το Κέσαρα να γίνει απογραφή σε όλη την Ιουδαία. Επειδή η Βηθλέμ ήταν φτωχός στόχος, γεωργικός στόχος φτωχός, είχαν μεταναστεύσει πάρα πολύ και ζούσε να δω με τη δουλειά σας που ήταν. Έπρεπε τώρα και ο Ιωσήφ ο δίκαιος να πάρει και τη μισθή του για να πάνε να απογραφούν στο κατάλογο για να πληρώνει φόρο στο Κέσαρα, όχι για να ψηφίζουν. Για να πληρώνουν φόρο στο Γέσαρα. Από τότε ήταν οι φόροι. Ναι, από τότε. Μα ο Παπαδρέου του έκανε οι φόροι. Λοιπόν. Και φτάσανε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την επίτροπο τη Μεγαλόγαλη, τη Παναγία, που περίμενε την ώρα. Περίμενε την ώρα. Δεν βρήκανε τόπο να μείνουν σπίτι. Διότι είχαν πέσει τόσοι πολλοί, ώστε είχαν καταπιστεί όλα τα σπίτια, δεν υπήρχε πώς να βάλουν τη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Και αναγκάστηκε να πάει στο σπήλιο. Ήταν θέλημα Θεού, ώστε να γεννηθεί στο σπήλιο. Και έτσι και έγινε. Την εικονίζει εκεί την Παναγία, την ώρα που γεννάει το παιδί, να είναι σε σκαμνά, σε σκαμνή, καμιδό, καμιδό. Είναι ο Ιωσήφ ο οποίος δεν βλέπει εκεί, αλλά βλέπει κάπου αλλού, στην εικόνα. Και έχει δύο γυναίκες, δύο μέες, να πούμε, πρακτικές, αυτές που ήταν. Η μία ήταν δεξιά, η άλλη ήταν αριστερά. Αυτή που ήταν δεξιά πήρε το παιδί που κατέβηκε. Και άλλη γυναίκα περιποιήθηκε τη γυναίκα. Το παίρνει το παιδί, το απάδωσε, το δώρο και το σπαργάνωσε κανονικά και το έβαλε στη φάρνη τον αλόγο. Πόσο ταπεινώθηκε ο Θεός που δεν το χωράει ούτε ο ουρανός, ούτε τίποτε, ταπεινώθηκε και έγινε τόσο μικρός, για
μας βγάζει να είμαστε κι εμείς ταπεινοί. Και πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Το βράδυ αυτό που γεννήθηκε ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, δεν έγινε κανένα διαπηρεήδηση στη Βηθλέα. Ζήτησαν στα σπίτια, δεν πήραν είδηση να είναι ποιος γεννήθηκε αυτό το βράδυ. Δεν κανένα δεν πήρε είδηση. Αλλά ήσαν μερικοί ψωπάνιες οι οποίοι αγραγούσαν τη νύχτα στους αγρούς έξω, μακριά από την πόλη, και αγρυπνούσανε για να σκαρίζανε τα πρόβατα. Θα βγάλουν έξω να τσιμπουδιάσουμε, να περπατήσουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται το ποινίο. Ό,τι άλλο χρειάζεται. Και ξαφνικά είδαν έναν άγγελο εδώ. Ο Γαβρίλ, ο οποίος ήταν προστάτης από την αρχή του ευαγγελισμού μέχρι και στο τέλος. Ήταν προστάτης να προστατεύει την Παναγία και τον Κύριο. Εντεταλμένος δηλαδή. Και τον είδαν οι ισοπάγιδες και φοβήθηκαν. Μη φοβήστε, είπε. Μάλλον να χαρείτε, διότι ετέθη μην σωτήρ σήμερα. Γεννήθηκε ο σωτήρ του κόσμου. Φοβερό πράγμα. Πηγαίνετε, λέει, στη Βηθλέμ, στο σπίτι. Και σημείο θα δείτε βρέφος παρανωμένο εις την πάτη του Μαδόγου. Αυτό ήταν το σημείο. Και την ώρα που είπε αυτά τα λόγια ο Γαβρίλ, πλήθος αγγέλων κατέβηκαν από τον ουρανό και ψάλανε το δόξα εν υψής της Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους τα λυθεία. Άντε φέρε μας την ειρήνη τώρα, να είναι πρώτη γνώμη. Από εκεί δεν είστε η ειρήνη, από τον ουρανό. Εμείς που πρέπει να την αποκτήσουμε την ειρήνη. Ποτέ δεν γίνεται. Ποτέ δεν γίνεται. Ναι. Και την επομένη είπανε να πάμε εκεί στη Βηθλεέμ να δούμε τι είναι αυτό που ακούσαμε από το μεγάλο Αρχάνιδο. Και πήραν πράγματι και το προσκύνησαν πρώτα οι ποιμένες, οι αυτοί άνθρωποι. Κανένας άλλο δεν προσκύνησε. Έπειτα ερχόμεθα στους τρεις μάγους. Αυτοί είχαν αναχωρήσει από την Ανατολή του Ηλίου, οι τρεις μάγοι. Μάλλον ήσαν τέσσερις, αλλά ο ένας ξεκόπηκε λίγο και έχασε το προσανατολισμό και ξεκόπηκε την παρέα και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Έπρεπε δηλαδή να πάρει στύπων της Αγίας Τριάδος. Να μην πάει για να πέσαν, να είναι τρεις. Κατά τι. Κατά το πτωχό μου πνεύμα δηλαδή. Να προλαμβάνει τρεις. Φτάσανε στα Ιερουσόλυμα. Και οι τρεις μάγοι εκεί χάσανε τον αστέρι. Διότι το αστέρι αυτό φαινότανε και την ημέρα. Αλλά είχαν τη χάρη να το βλέπουν μόνο εκείνοι και κανένας άλλος δεν το είδε. Το αστέρι, το σημείο δηλαδή, του ουρανού. Μόνο οι αυτοί οι μάγοι. Ήταν επιστήμονες άνθρωποι, δεν ήταν μάγοι όπως ξέρουμε εμείς που κάνουμε μάγια. Ήταν επιστήμονες άνθρωποι και πιστοί άνθρωποι. Και ρωτήσαν εκεί τους τοπικούς. Πού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Δεν γεννήθηκαν ο βασιλιάς. Πού να ξέρουν αυτοί για ποιο βασιλιά ζητάγαν οι μάγοι. Ποιο βασιλιά ζητάγαν. Δεν γεννήθηκαν ο βασιλιάς αυτός. Μα πώς, αφού εμείς είδαμε, λέει, το αστέρι από την Ανατολή. Και ήρθαμε να το προσκυνήσουμε. Όχι. Μόλις άκουσε ο Ηρώδης και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και τους ρώτησε, μήπως γράφουνε τα βιβλία σας, ή
διαθήκες. Μήπως γράφουνε ότι να γεννηθεί κανένας βασιλιάς εδώ, στον τόπο τούτο. Ναι, είπαν την αλήθεια, ότι γράφουνε ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας και άλλοι προφήτες. Και σε Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός σε ελαχίστη λέει, διότι από σένα θα εξάρτη ηγούμενος, όσοι θα ποιμάει το λαό του Ισραήλ. Έτσι ούτε και γράψει η προφητεία και αυτά διαβάσαν και αυτά είπαν. Όπως το γράψει η προφητεία. Και κάλεσε κρυφίως τους μάγους ο Ηρώδης να εξακριβώσει πότε είδατε εσείς το σημείο του αστέρι αυτό. Πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια. Αλλά σήμερα έχει γεννηθεί. Πρέπει να γεννηθεί. Θα πάτε λέει στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Θα εξετάσετε καλά περί του παιδιού. Μην βιαστείτε. Να το προσνοήσετε, να του δώσετε και τα δώρα. Χρυσόν, Λίβαν και Σμύρνη. Τρία δώρα. Δηλαδή, ο Θεός, το Λιβάνι, το χρυσό ως βασιλιάς, γιατί είναι και βασιλιάς και Θεός, ο Κύριος. Και άνθρωπος είναι. Και το άλλο είναι για τον άνθρωπο. Και στα τρία είναι μέσα εκεί, με αυτά τα δώρα που πήγανε. Και σήμερα υπάρχουν αυτά, αλλά τα βγάζουν κάπου για να δυσπράξουν αυτοί οι αλλιωρείτε από εκεί. Ναι. Λοιπόν, και ξεκίνησαν να πάνε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Μόλις βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα, είδαν τον αστέρα και τους οδήγησε ακριβώς εκεί που στο σπίτι που βρισκόταν το παιδί με τη μητέρα του. Έτσι. Γονατιστή το προσκύνησαν και προσφέρανε τα δώρα που είπανε, το χρυσό, το λιβάνι και τη σμύρα. Και ανεχώρησαν και πήγανε εκεί έχει κάνει μοναστήρι ο Άγιος Θεοδόσιος έξω από τη Βηθλέμ προς τα Ιεροσόλυμα. Εκεί ήταν μια σπηλιά μεγάλη γιατί έκανε κρύο και μπήκανε μέσα για να ξημερώσει και να πάνε το πρωί να παίρνουν τα σιγαρίκια από τον Ηρώδη. Πλην άγγελος εξ ουρανού εφάνει κατόναρ εις τους μάγους και τους λέει θα πορευτείτε, θα πάτε στους πατήρες, αλλά θα περάσετε από άλλη οδό, λέει, από άλλο δρόμο. Δεν θα περάσετε από τον Ηρώδη. Ο ίδιος ο Αρχάγγελος ειδοποίησε αμέσως και τον Ιωσήφ. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, σήκω απάνω, παράλαβε το παιδί μου και την μητέρα αυτού και φύγε για την Αίγυπτο. Διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδί μου. Τρομαγμένος σηκώθηκε από τον ύπνο ο Ιωσήφ, παίρνει το παιδί και τη μητέρα του και τραβήξανε. Λέει και μια παράδοση ότι είναι μεγάλη απόσταση να πήγεις από τη Βηθλέμ να πας στην Αίγυπτο. Είναι μεγάλη απόσταση, μέχρι από 800 χιλιόμετρα και φεύγουν. Ναι, πώς πήγαινε, ο Θεός είδε. 800 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μακριά. Ήταν κάποιος ληστής, λέει, εκεί και είχε για την οικογένεια. Και η γυναίκα αυτή ήταν καλή. Είχε καλοσύνη μεγάλη. Όταν είδε την Παναγία με τον Βρέμος, με τον μωρό, της έδωσε μια κουβέρτα αμεταχείριστη. Κάπου είχε φτιάξει με τα χέρια της.
για να σκεπάσει το θείο βρέφος. Ναι. Και άκουσε την νύχτα η Παναγία ότι βογγούσε κάποιος. Λέει, τι ήταν αυτό που βογγούσε την νύχτα. Είναι το παιδί μου, λέει, υποφέρει από λέπρα. Και πονάει τόσο πολύ και βογγάει. Να μου φέρεις μια λεκάνη με νερό, να πλύνω το παιδί μου. Τα λέει Ιερά Παράδοση αυτά. Δεν θα δείτε το Ευαγγέλιο. Γιατί έχουμε, η Ορθοδοξία έχει δύο πόδια. Στηρίζεται σε δύο πόδια, στο Ιερό Ευαγγέλιο και στην Ιερά Παράδοση. Ναι. Και έφυγε το παιδί, το Χριστό, και λέει βάλε και το παιδί εδώ μέσα, αυτό το νερό. Και έπεσε η λέπρα και έγινε το σώμα του λάμπικου. Θεραπεύτηκε δηλαδή. Εθαυματούρισε αυτό το νερό που πλήθηκε ο Κύριος. Μακάρι να μας πλύνει και εμάς. Γιατί και εμείς ίσον λεπροί είμαστε. Εγώ το δάσκα. Δεν λέω για τους άλλους. Έχουμε λέπρα. Δυστυχώς δηλαδή έχουμε. Και αυτός, το παιδί αυτό που ήταν άρρωστο με τη λέπρα, θα ήταν 7-8 χρονών. Και πήρε τη δουλειά του πατέρα του. Και αυτός ήταν ο ληστής που είπε το μνήστη του μου Κύριε, όταν έρθει η βασιλεία σου. Στο Σταυρό. Ναι. Αλλά αυτά, όπως είπαμε, τα λέει η Ιερά Παράδοση. Και πως πάνε, αλληλένδε τα πάνε. Ναι. Και είχε φανατήλει ο Αρχάγγελος ότι δεν θα φύγετε από την Αίγυπτο έως όπου σας ειδοποιήσω. Θα μείνετε εκεί, λέει, στην Αίγυπτο. Και όταν είδε η ημέρα που πέθανε ο Ηρώδης, γιατί ο Ηρώδης είδε ότι ανεπέκτη υπό τον μάγο, το κοροϊδέψαν οι μάγοι, δεν πήγανε, και θύμωσε σφόδρα, μεγάλο θυμό, και απέστειλε τα στρατεύματα αυτού και ανέρεσαν 14.000 νήπια από 2 χρονών και κατωτέρων. Επόμενο η κάθε μάνα να είχε και 2 αγοράκια, μόνο αγωγή. Που ήταν τελικά δεν τους φοβούνται. Και υπάρχουν οι τάφοι εκεί των νηπίων. Άμα τα δείτε, σωρί. Σωρί τα κεφαλάκια έχουν. Συμβουλεύω. Μου σφοβολάει ο τόπος. Θείον άρωμα. Για άλλο πράγμα. Αγιά σαν να μιλωρίζει. Πολύ πολύ αγγελούδια. Ναι. Ναι. Παππού πήγες στις εκεί, πήγες. Πώς δεν πήγες. Πώς να πει. Άρωμα. Μοσχοβολάει. Θείον άρωμα. Όχι αστεία πράγματα. Είχε πάρει ο Παπαθανάσης λίγα οστά από αυτά τα παιδάκια. Το νηπίο. Ναι. Άρε μάνα μου. Μοσχοβολούσανε. Τα άγγελος είναι θυσία. Μοσχοβολούσανε. Άλλο πράγμα. Αλλά τώρα δεν το βγάζουν αυτό. Το έχει μέσα στο γερό είναι. Ναι. Είναι οστά. Τον Αγίο. Οι πρώτοι μάρτυρες του Θεού. Πασαρά νήπια ήταν, ε. Ναι. Και τον ειδοποίησε τον Ιωσήφ ο άγγελος και του λέει πάρε το παιδί μου και τη μητέρα του και φύγει από τη γη Ισραήλ. Φύγει από την Αίγυπτο τώρα. Διότι απέθαναν οι ζητούντες του ψυγικού παιδιού. Πεθάνανε. Και σηκώνεται και ξεκινάει για να πάει στη γη Ισραήλ. Με προσοχή ρωτούσε στον δρόμο, ποιος βασιλεύει τώρα στην Ιουδαία. Και του είπαν ότι είναι βασιλιάς είναι ο Αχέλαος, ο γιος του Ηρώδη. Και φοβήθηκε να πάει
να μείνει στο Ιεροσόλυμα, παραπήγε και κατόχησε στη Ναζαρέτ. Ναι. Η μία γραφή λέει ότι εξ Αιγύπτου εκάλυψε τον Υιό. Και η άλλη γραφή λέει ότι πρέπει ο Ιησούς να ονομαστεί Ναζωραίος. Και έτσι λέγεται. Ιησούς Ναζωραίος, Μωσέας των Ιουδών. Διότι ο Πιλάτος στο σταυρό απάνω είχε βάλει μια ταμπέλα σε τρεις γλώσσες. Σε τρεις γλώσσες. Ιησούς Ναζωραίος, Βασιλεύς των Ιουδών. Αυτά και λέω. Ναι. Έχουμε και κάτι άλλο από την παράδοση, γιατί κλείνουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και κάτι άλλο από την Ιερά Παράδοση. Ότι αυτό το βράδυ που γεννήθηκε στο τρίτο κόσμο, βλέπει μια φωτιά μακριά έξω από την πόλη, ο Ιωσήφ, και πήγε να ζητήσει φωτιά να πάρει, γιατί δεν είχαν τα μέσα τότε να ανάψουν φωτιά όπως έχουμε σήμερα εμείς. Τα σπίρτα. Σπίρτα και αναπτύρες και τι μέσα. Δεν είχαν τα μέσα. Θυμάμαι τότε μια εποχή, το 1917 μου σε κανένα απομονισμό η Γαλλία, γιατί σπίρτα δεν είχε η Ελλάδα. Σπίρτα. Λείψαν τα σπίρτα. Και σκεπάζανε η μαμά η κρυβερμένη. Σκέφτεται κάπου να το βράδυ στην φωτιά, να στάσει και το πρωί το άνοιγε και δεν άναβε. Ναι, το θυμάσαι να το δούμε. Καμιά από εσάς δεν είναι παλιό. Παλιό, αλλά και με τι έπειτα γινόταν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, γινόταν, ναι. Και εμείς και εμείς στην κάθε οικονομία, από οικονομία και από οικονομία. Όχι από οικονομία, δεν είχαν τα μέσα. Και δεν είχαμε τα σπίρτα, δεν είχαμε τα σπίρτα. Ακριβώς. Δεν είχαν τα μέσα από το καθόλου. Όχι στην κατοχή, στην κατοχή ήταν εκεί. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Πάντω θυμάμαι ότι η μάνα μου εκεί στην τράπεζα τώρα ό,τι έκανε. Λέω για τη γέννη μου σε 17, όχι τώρα. Ανταφούν οι νέοι, δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν. Εκεί που ήταν η φωτιά, ζούσε ένα ο πάνω με το κοπάδι του και μία στάση βέβαια. Και είχε δύο σκυλιά θηρία. Δεν τολμούσε να περάσει άνθρωπος από εκεί, από το μαντρί του, γιατί ήταν το τρώνε τα σκύλια. Τέτοιος κακός ήταν αυτό. Και πηγαίνει προς τη φωτιά ο Ιωσήφ. Τα σκυλιά δεν κουνήθηκαν από τη θέση, αλλά σηκώσαν τις ωραίες και κουνήσαν τις ωραίες τους σαν οποίγονε καλωσόρες τους. Ούτε χάμουν θέμα, τίποτα. Και τα πρώτα συνήθως προγκάνε άμα μπει ξένος άνθρωπος του κοπάδι πέρας από το κοπάδι. Προγκάνες, φοβόνται δηλαδή. Ξέρουν ένα αφεντικό δηλαδή. Ναι, βέβαια. Και ούτε για τα πρόβατα προδείξανε. Και πηγαίνει κοντά, τότε είχε ξαπλώσει κοντά στη φωτιά, είχε κάρβουνα αναμένα, δεν είχε κανένα ξύλο, στέρεο για να το να πάρει φωτιά ο γόμο. Ο Ιωσήφ και του λέει γέννησε η γυναίκα μου απόψε και θέλω λίγη φωτιά να ανάψουν φωτιά να του σωθεί το μωρό. Του λέει πάρε. Και σηκώνει το χιτώνα του την ποκαμίσα του και έβαλε τρεις κόφτες κάρβουνα να μένα στο ενώ μεταξύ του Πέδρου και την Αγγλίσσα να την πείσει τον Ιωσήφ, αλλά ούτε θυσίασε κοντά το ραβδί του. Δεν τα έχουμε σε πουδένα. Και προχώρησε να φύγει. Το σαματάει. Για στάσου. Πες ότι η ημέρα είναι σήμερα. Που τα σκυλιά δεν γαβγίζουν. Τα πρόβατα δεν προκάνε. Και τα καρμονά δεν γίνουν. Δεν το ξέρεις τι ημέρα είναι σήμερα. Σήμερα γεννήθηκε στο τρίτο κόσμο. Τι λες. Και πήρε μαζί και προστήνησε και αυτός ο αγριάνθρωπος που ήταν εκεί. Ναι, προστήνησε την χάρη του Κυρίου, ήμουν στο εκεί, στο σφύριο, την πρώτη μέρα. Αυτά τα λέει η Ιερά Παράδοση. Λοιπόν, εγώ κλείνω το θέμα με απόλυτη ύλη όπως
με λίγα λόγια, απλά και ταπεινά. Όχι. Έχει λίγο χρόνο ακόμα. Έχω. Αν θέλεις. Να πεις αυτό που να με έλεγες. Αχ, θα πω. Αλλά εν συντομία, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Αν θέλεις. Να το πω αυτό. Η Ιερά Παράδοση σου μας λέει, μας μιλάει να περαστούν μέσα για το Σίμωνα του Κυριναίου. Το πατέρα του Αλεξάνδρου και του Λούκα. Που τον πήραν αγκαρία να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Αυτό είναι. Εκεί κοντά έπεσε ο Κύριος. Αυτός κατήγεται από τη Κυρίνια, την Αφρική. Γιατί και η Κυρίνια και η Κύπρος. Ναι. Τα Κυρίνια και η Κύπρος. Πώς θα θυμάται, ε? Ναι. Καιρός, ναι. Αυτός ήταν Εβραίος, γέννημα θρέμα, και έμενε στη Βιθανία, κοντά στο Ιερουσαλήμ. Διότι μισό χιλιόμετρο απέχει η Βιθανία από το Ιερουσαλήμ. Κοντά είναι. Και πήγε έκανε κονάκι εκεί. Είχε μερικά κοράφια δικά του εκεί και είπε αύριο το πρωί θα πάω να ψωνίσω δώρα για τα παιδιά. Να ψωνίσω δώρα για τα παιδιά. Θα πρωί είπε. Παρασκευή πρωί. Την Παρασκευή την είχαν αργία οι Εβραίοι γιατί ήταν η ορθή των Αζήμων. Είχαν την ορθή των Αζήμων. Κάνε ψωμί άζυμο. Χωρίς προζύμι δηλαδή. Κουκούδα. Λιψό. Αυτό, ναι, αυτό το λέω. Αυτή την μαρετικά δηλαδή. Γιατί το είπε ο Θεός αυτό. Στους Εβραίους. Στην Αίγυπτο το είπε. Ψωμί άζυμο λέει. Λοιπόν, μια μέρα πήγε ο... Γιατί τα παιδιά του ήταν πεμπέλιες. Του Σίμωνας. Τα δύο παιδιά ήταν παιδιάς. Και πήγε κάποιος ονόματι Ρουβί, φίλος του Σίμωνας. Βρε τεμπέλιδες, του λέει, τέτοια ώρα κοιμόσαστε. Κοιμόσαστε από κάτω από την κλιματαριά. Και είχε φύλλα η κλιματαριά, γιατί εκεί είναι Αφρική. Ζωζόταν μόλις. Βρε τέτοια ώρα κοιμόσαστε, λέει. Πού είναι ο πατέρας, δεν είναι μέσα, ναι. Πηγαίνει, του λέει, Σίμων θα πας φέτος στα Ιεροσόλυμα, γιατί εγώ δεν θα έρθω, αλλά να σου φέρω ένα δώρο να το πας στο ναό. Ναι, θα πάω, είπε. Εντάξει, παίρνει το δώρο και πήγε μια μέρα πιο μου στα δύο. Και έκανε πονάκι εκεί στο συγγενής, εκεί στο συγγενής. Την Παρασκευή το πρωί σηκώθηκε πρωί για να πάει να ψωνίσει δώρα για τα παιδιά όπως είπε. Πέρασε είδε το κοράβι. Δεν το σπνευτείως, άλλοι το σπνευτείως. Αλλά το λαπταρούσε, ήταν θυματικό του, υπήρχε εκεί η προσκευή. Λοιπόν, και από εκεί βρέθηκε στην πόλη. Βρέθηκε κοντά στο πρετόριο, σε ένα τόπο εκεί που είναι κοντά το πρετόριο. Και άκουσε οχθαγωγία από το μέρος που ήταν το πρετόριο. Βγαίνει στη γωνία και κοιτάζει, τι να δει. Τρεις κακούργους με τους σταυρούς την πλάτη και ιερείς και γραμματείς και φαρισαίοι και εισπήρα όλοι τα μικρά παιδιά και υψωμένες τις γροφιές από το θυμό που είχαν προπαντός για τον Κύριο. Ο Κύριος είχαν θυμό πολύ. Όχι για τους κακούλους, αλλά για τον Κύριο. Και μόλις φτάνει εκεί παραμερίζει ο Σίμω σε μια γωνία εκεί στον δρόμο, σαν να είμαι εκεί τώρα. Εκεί στον τόπο αυτό. Τώρα το έχουν εκκλησία οι παπικοί εκεί. Το σταυρό εδώ.
Λοιπόν, μόλις πλησίασε κοντά εκεί στο Σίμωνα, σαν να ήταν θέλημα Θεού, έπεσε ο Κύριος μαζί με τον Σταυρό κάτω. Και ο Σταυρός ήταν 70 οκάδες, δεν ήταν που ήταν το σηκώ σηκώνο, 70 οκάδες φορτίου. 105 κιλά σήμερα. Πόσο, 100? 105 κιλά. Τόσο πολύ. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Και από την εξάντληση και από... Ναι. Αλλά αυτό το, η Αγία Ελένη που το βρήκε, το έκοψε εις δύο, γιατί έκανε και Κωνσταντινάτα από το... από τον Κρυονίδη που έβγαλε. Έκανε το Κωνσταντινάτα όταν η Αγία Ελένη. Στο Βυζάντιο. Λοιπόν... του λέει ο εκατόναρχος, σκύψε και σήμερα στο Σταυρό. Μα εγώ έχω έρθει για την εορτή, δεν έχω έρθει για άλλη, με ξέρω ότι δεν είμαι αυτό. Δεν βρίσκα να εμένα βρίσκω. Του λέει το παίρνεις ή δεν το παίρνεις, ένα και ένα κάνω δύο. Είχε δυο να κολλήσει στον τοίχο. Με το κοντάρι. Ήθελε, δεν είναι. Το παίρνει στο Σταυρό και το ρίχνει στην πλάτη. Γιατί δεν πήγαινε στα χέρια. Με εορτίο. Το ρίχνει στην πλάτη και πιάνει τον υφορικό δρόμο, την οδό του Μουρτέιου. Έχει δύσκολα, τρίσκολα και περισσότερες σκάλες. Ανυφορικός ο δρόμος να πήγαινε. Αυτή λέει η οδός του Μουρτέιου. Και λέει εδώ ότι αυτή την ημέρα ο δρόμος αυτός γέμισε κρίνα οδόλεπτα. Από το αίμα που έσταξε. Από το αίμα και από τον υγρό του Κύριου. Και φτάνει σε ένα σημείο που ήταν η Αγία Βερονίκη, η αιμολογούσα του Ευαγγελίου, αυτή είναι η Βερονίκη, και του μπαίνει μέσα στο... κόθηκε μέσα στο κλειό εκεί που είχαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και του σκούπισε το πρόσωπο με το Άγιο Μαντήλιο. Και εκεί τυπώθηκε η εικόνα του Κύριου. Τυπώθηκε η εικόνα του Κύριου. Υπάρχει αυτό Μαντήλιο. Βεβαίως πως δεν υπάρχει. Έχουμε εικόνες ακυροποίητες, δηλαδή από το μαντήλι αυτό, το Άγιο Μαντήλι. Ναι, έχουμε. Έχουμε μαρτυρίες ακόμα, να, έχουμε. Και την εκτελέσανε και επιτόπου τη Βερονίκη. Αυτή που ήταν 18 χρόνια με αιμορραγία. Υπέφερε η γυναίκα. Υπέφερε πολύ. Αυτή είπε ότι αν πιάσω λέει, το κράτος του ποιηματίου, λέει, θα ήταν με το... με πίστη. Με πίστη μεγάλη. Αχ, να είχαμε τη μισή τέτοια πίστη. Να την είχαμε δει. Και τάει μέχρι στο Γολγοθά προτού ακόμα, του λέει, ας το κάτω τώρα το. Θα πήγε κάποιοι και το φορτώσανε πάλι του Κυρίου για λίγο διάστημα. Για λίγο διάστημα. Και γυρίζει ο Κύριος και του είπε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαρίστησε το σήμερα που το ξεκούρασε για να μην το ανεβάσει σε αυτό το ανυφορικό δρόμο στο Σαυρό, να το ανεβάσει ο σήμερα. Αλλά τι ευχαριστώ αυτό ήταν. Άνω ποταμό. Δεν το περίμενα ότι ήταν ο Κύριος αυτός. Και πηγαίνει κατευθείαν στο ναό του Σολομώντος. Δεν υπήρχε προπάση εκεί γιατί όλοι είχαν πάει στη Σάρωση. Όλοι οι ιερείς είχαν πάει στη Σάρωση. Αυτοί το Σάρωσαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Περίμενε καμιά φορά, πήγε ένας παπάς, καλός ήταν. Του λέει αυτό και αυτό έπαθα. Με πήραν αγκαρία, εγώ ήρθα από την Κυρίνη να, για το Πάσχα, με την εορτή του Πάσχα και με πήραν αγκαρία και σήκωσα το Σταυρό του Κακουργού. Αυτό έπαθα σήμερα. Όριστε το κείτονα λέει, που είχε τυπωθεί με το αίμα του Κυρίου ο κείτονας ο εξωτερικός. Του λέει βγάλω, να το κάψουμε.
και το έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω και έβαλε φωτιά και το έκαψε. Και γυρίζει πίσω στη Βιλανία και του λέει, του είπαν αυτοί που έμενε, «Σίμων, τι το κάνεις το χιτόνα, δεν το μαρτύρεις, για να μην προβληθεί». Κάπου το έβγαλα, λέει, και μου το κλέψανε. Τι είδες, έχω λεφτά, θα πάω να αγοράσω άλλο, δεν το πας. Αγοράσω. Λοιπόν, ήταν εκεί που έγινε ο σεισμός και το σκοτάδι και τα γερόμενα όλα. Ήταν εκεί στη Βιθανία. Είχαν χάσει πάσα ιδέα, όπως είχε πει τότε ο Πουλίγος των Αθηνών, είχε σημειώσει ο Διονύσιος. Ή το πάνω απ' όλα ή Θεός πας, γιατί και αυτός ήταν κοντά. Ήταν στη Λιγούρτη. Α, Διονύσιος ή Αρκαλίδης. Η Λιγουπολισσαγήτη βρισκόταν. Άλλο πράγμα. Εσύ το υγεί επί τρεις ώρες από τα θεμέλια και σκοτάδι, πιχτό σκοτάδι. Όλη γη, όχι γη. Όλη γη. Και πήγε μετά από 7 χρόνια, ούτε στο σπίτι που πήγε μετά, στη γυναίκα του δεν είπε τίποτα ότι τον πήρε να καλεί. Ναι. Μετά από 7 χρόνια είχε πάει ένας Ιεραπόστολος και είχε κατηχήσει τα δύο του παιδιά. Τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο. Τους είχε κατηχήσει καλά, είχαν γίνει άνθρωποι εργατικοί από τις Βέλγες και υπάκοοι. Και υπάκοοι στους γονείς. Και απορούσε ο πατέρας τους, τι πάθανε τα παιδιά, πώς γίνανε. Τόσο υπάρχουν είναι. Τι χρονικά. Ναι, γιατί είχαν εμπιστεύσει στο Χριστό. Λοιπόν, μια μέρα πήγε αυτός ο Απόστολος στο σπίτι και να δει τα παιδιά τον Αλέξανδρο και τον Ρούχο, τα οποία τα είχε βαπτίσει. Θα την κατηγήσει και θα την βαπτίσει, κανένα κρυφαίνει. Αλλά κρυφά. Γιατί υπήρχε φόβος και τρόμος τότε. Νομίζω ότι ήταν εύκολο πράγμα να βαπτιστεί. Γιατί αυτοί που μαρτύρησαν ήταν όλοι μάρτυρες. Φοβερό πράγμα ήταν. Αλλά αναγκαστικά πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν. Λοιπόν, τον βλέπει το Σίμωνα ο Απόστολος, εδώ ο πατέρας μας. Το κοιτάζει με πολύ περιέργεια, το ξανακοιτάζει. Λέει, κάπου σε βοήθησε. Λέει, εγώ δεν σε ξέρω. Εσύ που με ξέρεις. Σαν να τις έχω δει, λέει, δεν τα βολάω, νομίζω. Δεν μου λες, αυτή την ημέρα τη μεγάλη που την Παρασκευή ήσουν εκεί σε αυτό το γωνία στον δρόμο στο Ιεροσόλυμο. Ναι, εγώ ήμουν εκεί. Βλέπεις που δεν έχω λάθος. Εσένα δεν σε πρέπει να καρία και σήκωσε το σταυρό του καπούρου. Ναι, ναι, το μαρτυρήσω. Άρα, Σίμων, το λέει. Αυτό που έκανες εσύ, λέει, τυχερός πλήσωνα. Αυτός ήταν ο σωτήρ του κόσμου. Ο Χριστός. Τι λες. Ναι, ο σωτήρ του κόσμου ήταν. Πόση μεγάλη αξία έχεις. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Χριστός σταυρώθηκε, απέθανε πάνω στο σταυρό, ετάθηκε την τρίτη ημέρα αναστήθη. Εμείς είμαστε όλοι μάρτυρες της Αναστάσεως. Τον είδαμε αναστημένο. Ναι. Και ανελήφθη στους ουρανούς, λέει. Και θα ξανάρθει με τα δόξα σου για να κρίνει τον κόσμο. Λοιπόν, σιγούρισε με. Γιατί το σπορά έκανε. Ωραία που πω αυτά. Και η παράδοση κάπου πρέπει να την μαθαίνουμε, γιατί και εγώ έχω φοβερή άγνοια.
είναι τόσο πολλά, διότι λένε τα βιβλία μας τα, και τα ιερά ότι αγραφόντουσα όλα και οι παραδόσεις. Δεν θα αγοράγανε τα βιβλία. Δεν θα αγοράγανε τα βιβλία, γιατί είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά. Το θυμάται όλα όμως. Είναι γραμμένη πουθενά η ιερά παραδόση τώρα. Πώς είναι. Βεβαίως είναι, είναι χριστιανικά βιβλία. Άλλο που το διάβασε κάποιος πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Α, υπάρχει δηλαδή η ιερά παραδοσή. Ναι. Εμείς μπορούμε να το πάρουμε αυτό το βιβλίο, υπάρχει. Τι να σου πω τώρα, πού θα το βρεις. Α, θέλετε να μπορώ να μάθω εγώ. Πώς θα το ζητήσει με την ιερά παράδοση. Ναι, θα σας πω εγώ. Πώς τη λένε σε παιδί μου. Γιώργο. Έλα εδώ λίγο. Να με βοηθήσεις κάπου. Όπα, θα πού πρόσεχε. 60. Τι είναι νούμερο. 36 μέχρι που πάει. Εδώ. Γιατί μετά πιάνει το άλλο νούμερο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν θα σου πω όμως. Έτσι, όταν θα σου πω. Να βοηθούμε. Και το παιδί από εδώ είναι. Ναι, για μένα είναι. Να διαβάσω. Να διαβάσω. Ναι. Πώς σε λένε το όνομα σένα. Σένα. Εμένα. Ναι. Άγγελο. Άγγελο. Θα του πεις πώς θα τα βρεις, έτσι. Ναι, ναι. Όταν με... Με το νούμερο. Ναι. Το νούμερο. Να πούμε πώς είναι αυτά. Πού θα πω. Αυτό το νούμερο. Δηλαδή, να πούμε πώς είναι αυτά. Και θα το βρεις. Ναι, αυτό. Θα έλαβες να είναι εδώ. Τον Απόστολο, να τον κάνεις ανάγνωση, ναι, για να τον ακούσουμε πάλι. Άλλησο. Ορίστε. Είναι η προς Εφεσούς επιστολή. Αυτός έστην ειρήνη ημών, ο ποιής ασταν φώτερα, εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έκθαν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμας καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνην, και από καταλάξει τους ανθωτέρους εν ενισώματι το Θεό δια του Σταυρού, αποκτήνα στην έφραν εν αυτό. Και έλθον ευαγγελίσατο ειρήνη ημίν της μακράν και της εγγύς, ότι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν οι ανθώτεροι εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Άρα ούκου και τι είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και εκεί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναό Αγίων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Ευχαριστώ, Άγγελε. Ο σημερινός Απόστολος, τον ακούσαμε και πάλι όσοι πήγαμε στην Εκκλησία, και όπως είπα φέτος, επειδή έφυγε φέτος πρώτη φορά και είχαμε χάσει κάπως, σταματήσαμε να κάνουμε κηρύγματα για τα Ευαγγέλια, επειδή τα είχαμε κάνει αρκετό καιρό, γύρω στα 2,5 χρόνια περίπου, και τώρα κάνουμε αποστολικά, ναι, για τους Αποστόλους. Ίδιο είναι πάλι, δεν, ναι, 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 και δεν αλλάζει τίποτα, ίδιο είναι. Λοιπόν, έχω πάρει 4 σημεία, ένα βίντεο, 4 σημεία, και θα δούμε ακριβώς τι μας λέει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Ας ξεκινήσω με τον πρώτο στίχο. Ο Χριστός έστιν ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αφότερα εν και το μεσότυχο του φραγμού λύσας, την έκτρα. Ο Χριστός λέει έστι ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα. Και ήρθε, λέει, για να γκρεμίσει το μεσότυχο της έκτρα. Η έκτρα, αναρωτιόμαστε όλοι τι είναι, για ποιο μεσότυχο μιλάει. Άγγελε, πες στο φίλο μας
θα πάει στο 261. 261. Για να μας πει ο πατέρας ακριβώς για ποια έκτρα μιλάει. Στο 261. Το βρήκα. Το 261 έτσι να διαβάζω. Ναι, το μπορώ. Ναι, τόσο είναι. Μέχρι. Δυνατά λίγο να πούμε. Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο. Ο θάνατος, ναι, ο θάνατος. Κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς κρίτη ότι κάποια μέρα θα πεθάνει. Θα αφήσει την υστέρη πνοή του όσο οι καημένοι οι γονείς θλίβονται όταν πεθάνει το παιδάκι τους. Και όταν βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδελφοί, ας μην αφιερώμαστε στην υπέρμετρο λύπη. Με το δικό του θάνατο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατό μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και τη δική μας Ανάσταση. Μας δίνει την πρόκληση της ουράνιας ζωής προς την οποία οδεύουμε από τις θλίψεις. Εδώ κάτω στη στόμνη ζωή μας για τον αληθινό χριστιανό, ο θάνατος είναι σαν ένας ύπνος. Εάν την ημέρα της Αναστάσεως ήσαν μας γεννήσει σε καινούργια ζωή, για να αξιωθούμε αυτή την αιώνια και μακάρια ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγόρητα για τον υλικό θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας και ζωής χαρισάβλους. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο Μεσότυχος που λέει το κείμενο του αποστολικό ένα μικρό κομματάκι και μετά θα πάμε αλλού, λέει ότι ο Κύριος για αυτό το Μεσότυχο έκανε τι. Ας το φέρουμε αλληγορικά, που εκεί ταιριάζει πολύ, ταιριάζει πολύ, για να το νιώσουμε όλοι και ειδικά οι μητέρες. Οι μητέρες. Η μητέρα τι μπορεί να κάνει για τα παιδιά της. Μην πιανόμαστε σε ακραίες καταστάσεις, σε άρρωστες ψυχές που κάνουν ορισμένα πραγματάκια. Αυτά είναι τόσο λίγα και δεν μπορούν να, ας πούμε, αμαυρώσουν την εικόνα της μητέρας. Η εικόνα της μητέρας είναι τόσο μεγάλη που δεν αμαυρώνεται. Θυσιάζεται. Πόσο? Για τα παιδιά της μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί και εκεί που ανθρωπίνος βλέπει ότι δεν μπορεί να τα σώσει και όμως μπορεί να πέσει μέσα στη φωτιά, μέσα στα θερία και στον κρεμό ακόμα για να τα σώσει. Η μητέρα που είναι άνθρωπος που είναι χαρτί. Τώρα, η μητέρα μας Εκκλησία που ήρθε από τα άνωθεν ο Κύριος για να σώσει όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο 2-3 παιδιά, αλλά όλη την πλάση, όλα τα πράγματα του, ο Χριστός. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό το Μεσότυχο για να τον ελύσει και την έστρα που να με υπήρχε τότε. Ναι, τώρα δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει όχι, παππού. Υπάρχει, ναι, αλλά τότε όμως υπήρχε η απογοήτευση. Σήμερα δεν υπάρχει. Όποιος πραγματικά, επειδή είπε τη λέξη ο παππούς αυτή, θέλω να προσθέσω τη λέξη αυτή, όποιος σήμερα στα προβλήματά του, γιατί άνθρωπος δίχως προβλήματα δεν υπάρχει. Και ειδικά στην εσχατολογία, γιατί ξέφυγα λίγο από ρομέ, και το θέμα μου μέσα στη λέξη αυτή, είναι η αρχή του τέλους. Δηλαδή εξουσιάζει ο πονηρός. Και παραδείγματα πολλά. Και οι μητέρες, το πιο τρανταχτό παράδειγμα.
Ενώ χρόνια στα παιδιά τους περνάγανε μήνυμα, τώρα δεν μπορούν να περάσουν. Και έτσι κι αλλιώς και εδώ εκεί το παιδί δεν ακούει. Το σημερινό παιδί. Το δεχόσαστε κύριε μου. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχετε παιδιά, αλλά έχετε εγγόνια, που είναι πάλι το ίδιο. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί πιο ότι όποιος είναι δεμένος με τον Κύριο, πραγματικά μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Και έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Ο παππούς είπε κάτι, ότι τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος και μετά υπήρχε κυνηγητό. Δεν τους αφήνανε, όχι κηρύγματα, όχι βάπτισμα, και όμως μέσα από την πίεση αυτή, μέσα από την αγάπη του Χριστού που είχανε, ιδρύσανε μάρτυρες, άγιοι, και έχουν στολίσει την Εκκλησία μας. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Και δυστυχώς, δηλαδή κοιμόμαστε σε έναν ύπνο βαθύ και λέμε καλά πάμε. Αυτό ο καθένας θα παρακαλέσω να το κοιτάξει προσωπικά μέσα του, αν πάμε καλά. Γι' αυτό ο σημερινός Απόστολος λέει ορισμένα πράγματα, επειδή ξέφυγα λίγο στη κουβέντα που είπε ο παππούλης. Ξεκινάω πιο κάτω λίγο. Το άλλο στιχάκι. Ή να τους δύο χτίσει εν αυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνη. Μας λέει το κομμάτι αυτό, εν ολίγης, λέει, να χτίσει ο Κύριος την ανθρωπότητα εις ένα κενό με αθαγιώτα άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό το μεσότυχο και αυτή την έρθρα, πιο κάτω, να το χτίσει, να τον ευθεραιώσει σε κενόν άνθρωπο, αθαγιώτα, που σημαίνει να το κάνει καινούριο άνθρωπο, και να μην έχει φθορά. Ο καινούριος, όταν φοράμε πάνω μας κάτι, λέμε, ας πούμε, αυτό εδώ που με πήρα εγώ, λέω, τι να με ωραίο είναι. Ή οτιδήποτε άλλο έχουμε καινούριο, το κοιτάμε έτσι κάπως ανθρωπίνος ή μας κοιτάει κάποιος άλλος. Για φανταστείτε τώρα, να μας χαριτώσει ο Κύριος στην ψυχή μέσα και να είμαστε καινούριοι. Πόσο θα πατάμε στέρια, τι χαρά θα έχουμε που θα πλημμυρίσει. Αυτή τη χαρά ο Κύριος τη λέει κενόν άνθρωπο, με αφαγιώτα. Δηλαδή, τον εχαριτώνει με τη θυσία του και με την ανάστασή του, όπως μας είπε ο αδελφός Ναπολέον, ότι ήρθε να νικήσει αυτή την έκτρα. Γιατί ανέβηκε στο σταυρό και πήγε στο νήμα για να νικήσει τον Άδη, που είχε αυτή την έστρα. Ο παππούς είπε ότι την έχουμε και σήμερα. Μπορεί να την έχουμε σήμερα, αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μετά Χριστό, λέει, το πεσί να πέσουμε είναι ανθρωπίνο, είναι ανθρώπινο. Το να παραμείνουμε στο πεσί είναι διαβολικό, εφόσον υπάρχουν φάρμακα. Υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει ο Χριστός. Λοιπόν, θέλω στον Απολέον να μας διαβάσει το κομματάκι αυτό για τον καινόν άνθρωπο, τον καινούριο άνθρωπο, το κομμάτι 29. Μιλάει ο πατέρας μέσα, σε κάθε εκδοχή, μας τα αναλύει ακριβώς. Και θέλω, παρακαλώ, να δίνουμε λίγο προσοχή. 29. Το πιο πολύτιμο δόρημα του Θεού που έχουμε ανάγκη και το εξασφαλίζουμε συχνά με την προσευχή είναι η ειρήνη της καρδιάς. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, δεύτερο προσμεπάντα οι κουπιόντες και υπεφορτιζομένοι κακό να παίξουν εμάς. Έχοντας λοιπόν δεχτεί μέσα σου την ειρήνη του Θεού, να χαίρεις και να αναθεωρείς τον εαυτό σου ζάμπλουτο. Αυτό. Καλά, παιδιά, άμα είσαι έτσι, έχεις κάνει μια καλή πράγμα. Δεν πάντε με πρόσμα ή κοπιώντας και υπερφωτισμένοι. Και ο Άννα Πόσο. Και
και εγώ αναπαύσω ημάς. Λοιπόν, τι λέω, ερωτώ τώρα. Πρώτα τον εαυτό, τον εαυτό μου. Διότι μας οθήγουν οι Απόστολοι. Έχουμε προβλήματα. Όλοι. Είμαστε υπερφωτισμένοι. Πάμε κοντά του. Τούτα να θέλουμε όλα. Πάμε όταν είμαστε... Όταν έχουμε ανάγκη. Όταν έχουμε ανάγκη, όταν είμαστε καλά. Δυστυχώς. Όμως, μας παρακαλάει για να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι το αποστολικό ανάγνωμα έχει πολύ φως. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι κάτι που να με υπόσχε και πέρασε. Γι' αυτό λέει ο κύριος κάπου αλλού, όποιος έχει ότα ακούει, ακούε το. Άρα τι σημαίνει ότα? Σημαίνει αυτιά ή μήπως πνευματικά αυτιά? Πάμε στο παρακαλώ κομματάκι. Να διακόψω γιατί η μάνα δεν τα πληρώσε όλα. Αν το παιδί σου κάνει μια καλή πράξη, θα πει χαρά στη μάνα σου. Ναι, έτσι. Αν κάνει μια κακή πράξη, θα σε προστιμήσει, θα βγάλει απ' έξω από τη γη. Αμέ. Η μάνα τα κάνει. Η μάνα τα πληρώνει. Μα δεν είναι ότι πάγα άνθρωποι μεγάλοι, σοφοί που λένε. Δεν λέει πολύ για τον πατέρα, όσο λέει για τη μάνα. Ότι είναι το Χριστό στη μητέρα μου. Ακριβώς. Εγώ θα το πω κάπως διαφορετικά. Το είχε πει μια γυναίκα στον 8ο εκεί που μακαρία η κοιλία η βαστά σας για την Παναγία. Δεν είπε για τον Χριστό. Ναι, ναι. Και μας είπες αθήνα σας. Άρα στη μάνα που σε γέννησε. Ναι, ναι. Μενούγε, καλά λέγες. Που σημαίνει ότι ο παππούς είπε κάτι που εγώ θα το πω σήμερα, θα το πω σύγχρονα. Βλέπουμε κάτι πολύ μεγάλο. Έναν άντρα, ένα παλικάρι, κάτι. Και όλοι οι άνθρωποι, όλα τα φώτα πέφτουν επάνω του. Και λένε, μα τι είναι, πολύ σπουδαίο. Ειλικρινά σας λέω ότι εκεί πάει. Πίσω από αυτό το όμορφο που βλέπουμε και αν είναι πραγματικό όμορφο, κρυβότανε μία μάνα. Βέβαια. Που έκανε τον αγώνα για να φτιάξει το παιδί αυτό. Συμφωνείτε. Βέβαια, και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί που εφεύρουνε για τη ζωή του ανθρώπου, για την υγεία αυτή, τι μυαλά είναι αυτά. Τι μάνες τους έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους. Θα παρακαλέσω στο τέλος, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να κάνουμε. Και να κάνουμε. Για να κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, το παρακαλώ. Δία του Σταυρού, ακτίνα στην έχθρα. Δία του Σταυρού, ακτίνα στην έχθρα. Ο Σταυρός, βλέπουμε εδώ, ότι έχει τέτοια μεγάλη δύναμη, σε τέτοια μεγάλη ακτίνα, που δεν υπάρχει έχθρα όταν σηκωθεί ο Σταυρός. Όλη η ακτίνα, όπου βλέπει το σύμπαν, ο Σταυρός νικάει. Λοιπόν, αλλά ας μας το πει καλύτερα ο πατέρας της Εκκλησίας, στο νούμερο 171. Ναι, αν δεν βλέπεις καλά, να σου δώσουμε γυαλιά, γιατί βλέπω πολλά είναι τα μάτια σου. Δεν κάνω, δεν κάνω. Να μην κι εγώ έχω πρόβλημα. Ο Κύριος πέθανε για μας στο Σταυρό. Αυτός είναι ο λόγος που το σημείο του Σταυρού έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι πηγή ζωής. Γι' αυτό ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη, ό,τι τον συμβολίζει, είχε μεγάλη δύναμη. Ο χαλκούς, όποιος, όσοι τον ατένιξαν, γινόταν καλά από τις διακομματιές των ερπετών. Το σχήμα αυτό ο Μωυσής χάραξε με την ράβο του και χώρισε τα ύδατα. Τα ανοιχτά χέρια του Μωυσίος παπλωμένα σε σχήμα σταυρού, ενώ εκείνος προσευχόταν, επέφεραν όλεθρος τους αμαλικίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πατέρας μας το είπε πολύ σωστά.
Αρκεί να το καταλάβουμε τώρα εμείς τι είπε. Ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής για να βγάλει το λαό του Θεού στο πέρασμα, το Πάσχα που λέγεται πέρασμα, από την Αίγυπτο που ήταν σκλαβωμένη, δεν είχε άλλο μέσο. Υπήρχαν στρατός, υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο, που θα τον πολεμάγανε, και αυτό στα όπλα του ήταν μόνο τι. Ένα σταυρός. Στα χέρια του, να το έλεγε. Ένα σταυρός. Ένα σταυρός. Όπου χάραζε σταυρό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό για να το φέρουμε στις δικές μας μέρες. Πολλές φορές έχουμε κάτσει σε εστιατόρια, γιατί έχει τύχει, έχουμε κάνει ένα ταξίδι, το ένα το άλλο, έχουμε πάει σε σπίτια άλλα ή σε ένα με χώρους που είμαστε ανοιχτά έξω από το δικό μας το χώρο και καθόμαστε έστω να φάμε. Σηκώνουμε τα χέρια να κάνουμε ένα σταυρό ή ντρεπόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Το δεύτερο. Αυτό δοξάζεται. Δοξάζεται ποιο. Ποιο. Το ντρεπόμαστε. Όχι, α, ο σταυρός είναι η δόξα του ανθρώπου, της ψυχής, της σωτηρίας. Είναι μια ομολογία ο σταυρός. Το βλέπουμε. Αυτή την ομολογία την κρύβουμε, την επνίγουμε. Γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο. Πω. Και όχι στο Θεό. Λοιπόν, άρα και βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με το σταυρό. Και ο σταυρός, για να το πιάσουμε πιο βαθιά ακόμα, επειδή έχω διαβάσει και την αμεφιλοκαλία που λέει η σπουδαία πράγματα μέσα, σταυρός σε τελική ανάλυση σημαίνει τα προβλήματα που είπα πρωτήτερα, που έχουμε ο καθένας μας, αν μπορούμε να τα δώσουμε στον Κύριο και με την προαίρεσή μας να δώσουμε αγώνα, να σταυρωθούμε με αυτά και στο τέλος θα βγούμε νικητές. Κι όμως ο περισσότερος κόσμος που εύχομαι να μην είμαστε κι εμείς, τι κάνουμε, βγάζουμε αυτά τα προβλήματα και τα αναθέτουμε στον άλλον. Α, αυτός είναι, αυτός είναι, έτσι, εκεί. Ενώ είναι δικό μας το πρόβλημα, δικό μας ο σταυρό, εμείς το λέμε και το μεταφέρουμε αλλού. Ή μήπως νομίζετε εσείς, εγώ και η ανθρωπότητα όλη από καταβολής κόσμου ότι ο Κύριος δεν μπορούσε να το δώσει το σταυρό και να πει αυτός θέλει. Κι όμως, ο έλλον την αμαρτία του κόσμου σήκωσε το σταυρό για να σωθούν τα πλάσματά του. Και εμείς ούτε τον εαυτό μας. Έχουμε το σημερινό θέμα να μας θυμίσει λίγο. Ακόμα και στην εξομοδόηση πρέπει να βάλει τα στην πεθερά ή στο καθένα. Ή στον άντρα ή στη γυναίκα. Στο γείτονε και στην γειτόνισε. Όλοι φταίνουν. Σιγώς, φταίνουν. Όλοι φταίνουν. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή ή αμφότερη εν ενή πνεύματι. Ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή ή αμφότερη εν ενή πνεύματι. Τι σημαίνει το κομμάτι αυτό. Αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ και το επέλεψα πολύ, πάρα πολύ. Για μένα είναι αυτό, με ακούμπησε από πάνω μέχρι κάτω και με ταρακούνησε. Ειδικά στη λέξη προσαγωγή. Τι σημαίνει αυτό. Ας το φέρουμε σαν παράδειγμα μέσα στο χώρο το δικό μας. Ο καθένας ξεχωριστά στο χώρο. Θα φέρω ένα παράδειγμα και ο καθένας θα το πάρει ξεχωριστά για να δούμε τη λέξη προσαγωγή. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάπου στο σπίτι μας, κάπου στο χώρο μας έγινε μία αταξία. Και κάποιο παιδί, μικρό, στενοχώρησε τον πατέρα ή τη μητέρα. Και είναι θυμωμένη η μητέρα ή ο πατέρας. Λοιπόν, και υπάρχει μία απόσταση. Υπάρχει μία ντροπή. Δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους, ειδικά το παιδί, να ταπεινωθεί. Και πρέπει να έρθει ένας μεσάζον τώρα εδώ.
για να λύσει το πρόβλημα. Και πάει ο μεγάλος αδελφός, που κατά κάποιο τρόπο με τη μητέρα του δέχεται και τα έχει καλά, τον μπαίνει το μικρό, τον αδελφό του λέει, έλα εδώ, έλα, έλα εδώ, ακούμπα πάρα μου και πάμε στη μητέρα. Και ακουμπάει σταθερά και πάει στη μητέρα. Και ξανααγκαλιάζονται, ξαναβρίσκουν τον ιρμό. Ποιο? Τον εαυτό τους, την αγάπη, την ειρήνη, που λέει το αποστολικό, με σήμερα... Ανάγνωσμα. Ανάγνωσμα, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που λέγεται προσαγωγή, είχε να το κάνει ο Κύριος. Ξεφεύγοντας από τον Πατέρα μας, από τον νόμο του Θεού, γιατί ο Κύριος είπε, ήρθα να εκπληρώσω τους νόμους του πέψαντός μου. Κανού, του Πατέρα μου, τίποτα άλλο. Αν δεν γνωρίσετε εμένα, τον Υιό, ψεύδεστε ότι γνωρίζετε και τον Πατέρα. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε στεναχωρήσει πολύ, ποιον είναι, τον Πατέρα, όλοι μας, μικρή μέρα. Και ήρθε ο Χριστούλης, σαν μεγάλος αδερφός, και λέει, ελάτε εδώ παιδιά. Και είναι το μέσο για να πάμε στον Πατέρα. Πόσο δεχόμαστε αυτή την προσαγωγή, αυτό για να το καταφέρουμε, πρέπει ελαττωματάκια που μας έχουν μείνει και έχουν γίνει πάθη, να τα βγάλουμε από πάνω μας. Και στο κάθε μας πρόβλημα, αμέσως να πούμε, Χριστέ μου, πολλές φορές βαστάμε εγωισμό, βαστάμε μία κακία, μία μεζίλια. Για το συνάδελφο μας. Ναι, για το συνάδελφο μας. Δεν θέλω να μπω σε χώρο, αλλά επειδή είστε αρκετά μεγάλοι, ξέρουμε ο καθένας τι. Αυτά τα προβλήματα ο Κύριος δεν τα θέλει. Μέσα μας να έχουμε κρατούμενα και να φωλιάζουνε, γιατί αυτά στο τέλος θα μας κάνουν κακό. Πρέπει να βγουνε. Και πρέπει να τον... Με σειρακή, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να τον εγκαλέσουμε σαν μεγάλο αδερφό που λέει προσαγωγή, και αυτός το λέει καθαρά, θα μας πάρει και θα μας οδηγεί στον Πατέρα. Βλέποντας ο Πατέρας τον Υιό του, δεν θα του πει όχι. Θα πει, για να το φέρει το παιδί μου εδώ, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Κοντά στον Χριστό αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλά ας το δούμε όμως αυτό το κομμάτι, πώς μας το λένε οι πατέρες, σε δύο κομμάτια. Ας πάρουμε το πρώτο, το 491. Προορισμός της ζωής μας είναι η ένωσή μας με το Θεό. Σε αυτή τη ζωή με την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και στη μέλουσα με την τέλεια αγάπη, αλλά είδες πως και εμείς οι ίδιοι αντιστρατευόμαστε. Σε αυτόν τον προορισμό στρέφουμε την ψυχή μας προς διάφορα άλλα πράγματα που μας απομακρύνουν. Κάποτε ο φρίκι η αγάπη μας στρέφεται στο χρήμα, στα δέσματα, στο ποτό, στα πολυτελή ενδύματα, στα σπίτια, σε ανθρώπους, σαν εμάς και λησμονούμε τον Θεό. Κάποτε γινόμαστε υπερήφανοι, τονεροί, μοχθεροί, ψευδολόγοι και έτσι πραγματοποιούμε μία απευθείας ένωση με τον ίδιο τον Ιωσπόρο, που είναι κακία, ψευδός, υπερηφάνεια, οφθόμος, προσωποιημένος, και έτσι ευρίζουμε τον Κύριό μας, και που μας έπλασε κατά εικόνα κατά όμοιόση δική του. Συμβαίνουν αυτά με τόσους και τόσους, αλλά δεν τα σκεφτόμαστε ή αγνοούν τη σημασία τους. Αλλά αγνοούν ότι ο ύψιστος και μοναδικός μας προορισμός είναι η θέωση.
θα μείνω σε μία λέξη του πατέρα. Μας έβλασε κάτι κόμμα, λέει. Ομοίωση. Και ομοίωση δικιά του. Δηλαδή, κατά χάρη, είμαστε κι εμείς μικροί θεοί. Αρκεί τι, να πάμε από εδώ. Να παραθέσουμε τα προβλήματα. Όσο βλέπει ο αιωσφόρος, ο πονηρός, να μην πούμε άλλη λέξη για αυτό, ναι. Να μην τον έχουμε στα χείλη μας καθόλου. Όσο βλέπει ότι εμείς δεν ζητάμε τον Κύριο, τη δουλειά του την κάνει. Εύκολα την κάνει. Προσοχή, προσοχή. Προσοχή. Και το 1940. Γιατί μας δίνει ακόμα μία απάντηση εκεί, ακόμα έτσι, για να το δούμε ακόμα καλύτερα. 1940. Προορισμός μας σε αυτόν τον κόσμο είναι να αγαπάμε και να διακινούμε αλλήλους. Τότε όχι μόνο οι αγγέλοι και οι άγιοι θα είναι μαζί μας, αλλά και ο ίδιος ο Θεός. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην μέλουσα ζωή. Εκεί δε ακόμη πιο πολύ, όποτε ο Θεός, θα είναι τα πάντα εν πάσης. Αγωνίζω, αδελφέ μου, να φτάσεις σε τέτοια ένωση, αποφεύγοντας κάθε χωρισμό που εμπνέει η αμαρτία και η προειδοποιησία, γιατί η επιθυμία του Χριστού είναι πάντα σεβαστή, καθώς η Πάτερ. Εν εμή καγώ εν εσύ, είναι και αυτή εν εμή ίωση. Ο Θεός είναι ένωση, ο διάβολος είναι χωρισμός. Ο χωρισμός των εκκλησιών υπήρξε έργο του διαβόλου. Οι αιρέσεις και τα σχήματα επ' αυτών προήλθαν. Λοιπόν, θα μείνω στη λέξη «Ο Θεός είναι ένωση». Η προσαγωγή είναι για να μας ενώσει με τον Πατέρα μας, τον Θεό, για να δούμε τον εαυτό μας, το χαμένο εαυτό μας, από το πατωρικό αμάρτημα. Ο Χριστός αυτή την αποστολή είχε εδώ. Σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του, αναστήθηκε, νίκησε το θάνατο, για να μας δώσει και εμάς την ευκαιρία, τι, να ξαναδούμε τα πράγματα πάλι και να ξανακερδίσουμε ποιο. Αυτό το πρώτο κήρυγμα και τις δύο λέξεις που είπε μετά τη βάπτισή του και μετά από το σαραντάριο όρο. Ποιο. Μετανοείται γάρ ήδη και η βασιλεία των ουρανών. Την άνοιξε. Και ακούει το όνομα, όχι παράδεισο, ούτε εδέμ. Όπως ήταν πρώτα, την παράδειγμα. Λοιπόν, η Ιερουσαλήμ. Η νέα Ιερουσαλήμ. Λοιπόν. Και το τελευταίο κομμάτι. Ή ναόν Άγιο εν Κυρίω εν ο και ημείς συνοικοδομήστε εις κατ' Κύριον του Θεού εν πνεύματι. Είναι ο ναός Άγιο εν Κυρίω. Ο ναός, όταν λέμε ναός, εδώ μιλάει συγκεκριμένα για το κτίριο. Για το κτίριο που πάμε στο ναό. Και ο ναός μέσα, λύρος και ραός, γίνεται εκκλησία. Δηλαδή, παίρνοντας το λόγο του Θεού, ψάρομαι ως τη μία μας, για να ο καθένας μυστικά το πρόβλημά του εσωτερικά και το αναθέτει. Και αυτός που είναι μεσάζω για να κατέβει ο Κύριος, να σφαγεί την κοινωνία, τη σωτηρία μας, την ευλογία μας, αντί του δώρου το αντίδωρο που παίρνουμε πολλές φορές, που δεν είμαστε άξιοι, είναι ο ιερέας. Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αυτό βλέπουμε ότι για να το πετύχουμε μέσα στο ναό, πρέπει λέει εν πνεύματι, δηλαδή, ντρέπομαι να το πω αυτό, γιατί τα έχουμε χάσει σχεδόν όλα. Τα έχουμε χάσει όλα. Δεν έχουμε τίποτα του Θεού πάνω μας. Αφήνουμε τώρα, αφήνουμε τ' άλλο, δεν πειράζει εδώ, δεν πειράζει εκεί και στο τέλος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει εν πνεύματι. Σημαίνει ότι οι χώροι που είμαστε και κινούμεθα για την επιβίωση την ηλική, την ηλική για το σώμα μας, για τη σάρκα μας, δεν έχουμε ένα πνεύμα.
η ανθρωπότητα. Α, δεν ξέρω τι κάνει αυτός. Α, εγώ κάνω διαφορετικά. Α, δεν είμαι σαν εγώ πιο πολλά. Εγώ κάνω δείγμα, ο άλλος είναι μικρός, ο άλλος είναι μεγάλος. Υποφέρει, ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του. Εδώ όμως λέει μέσα στον οίκο του Θεού, θα έχετε ένα πνεύμα όλοι. Δεν θα σας χωρίσει τίποτα. Αλίμονο όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, γιατί ο ψάτης, επειδή τη χάνει να είμαι και εγώ στο αναλόγιο πάνω, λέει, πάσα τη βιωτική μέρημνα από τον έβα. Λοιπόν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξάμε. Να τον υποδεχτούμε. Λοιπόν, ως τον βασιλέα. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξάμενοι. Πώς θα λέει. Ναι, υποδεξάμενοι. Υποδεξόμενοι. Υποδεξόμενοι. Α, κοιτάξτε. Το είπε στην αρχή. Κάνουμε λάθη. Εντάξει. Δεν είναι θέμα. Εγώ ζητάω συγγνώμη. Μπορεί να έχω κάνει κάποιο και λάθος. Αυτό θα μας το πει το λάθος. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Όχι τώρα. Να με βάλεις πάνω σε αυτό γιατί θα. Την ώρα που λέω στον βασιλέα τον όρο, δεν πρέπει το πλήθος να γονατίσει. Περνάει ο βασιλιάς. Βεβαίως, έτσι. Γονατίζουμε όλοι κανονικά. Ναι. Γιατί περνάει ο μεγάλο, είναι η μεγάλη είσοδος. Το έτσι μόνο, δεν είναι παππού. Μπορώ να πω, αδερφούλα μου. Κάνουμε είναι... το γόνα. Το γόνι είναι... την ώρα εκεί. Εγώ έτσι δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω. Ένα... Είναι μεγάλη στιγμή. Άκουσε ένα από λίγο κάτι. Και... Τώρα, δεν ναι, συγγνώμη κυρίες και... Πείτε, Μιχάλη, ότι πολλοί κυκλάτια λένε γιατί άμα είναι Κυριακή δεν γονατίσουμε. Άμα είναι Κυριακή, γιατί είναι Ανάσταση. Μόνο τις άλλες μέρες, Παρασκευή και τε, ναι. Σαββάτο. Ακριβώς αυτό. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε όμως... Έχω ναι. Να προσθέσω κάτι. Τώρα δεν βλάτε να γονατίσουμε, δεν βλάτε, αλλά έτσι το λένε τώρα. Ναι, έχω να πω κάτι γιατί δεν είναι θέμα αν θα γονατίσουμε. Εγώ δεν μένω εκεί. Μένω κάπου αλλού. Βλέπουμε ότι όταν μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαραγωστή για το Πάσχα, έχουμε του Τελώνη και του Φαρισαίου. Και βλέπουμε τον έναν ότι και γονάτιζε και έκανε και έδινε και το ένα και το αυτό, τα πάντα. Και ο κόσμος έλεγε, βρε τι καλός που είναι αυτό. Και η ψυχή του όμως με το Θεό είχε φοβερή απόσταση. Ήτανε για εδώ καλό, για πάνω καθόλου. Δεν είχε προορισμό. Βεβαίω. Ενώ τον Τελώνη που ήταν και αυτός, ήταν ελλιπής όπως είμαστε όλοι μας, αισθανότανε το χώρο που ήταν μέσα. Και ούτε καν μπήκε μέσα. Βεβαίω. Λοιπόν, άραγε αυτό που μας ενδιαφέρει αδερφή Κατερίνη, τι είναι πιο. Είναι η συνέστηση εν πνεύματι, ο καθένας αυτά και όλοι μαζί ένα, και όλοι μαζί ένα, η καρδιά μας να λαχταράει το Χριστό. Και νομίζω ο Κύριος και έτσι θα μας δώσει τη χάρη του και θα μας τη δώσει, αρκεί να βλέπει την προαίρεση. Λοιπόν. Μέσα μας να έχουμε καλοσύνη. Λοιπόν, για να μας λύσει όμως το θέμα αυτό μέσα στο ναό, ο πατέρας, το 24. Επειδή είναι το τελευταίο κομμάτι που διαβάζεις, διάβασέ το έτσι να το ακούσουμε όλοι δυνατά, για να μας μείνει. Μες, δυνατά. Ναι, το 24. Ο ναός είναι ο τόπος όπου συντελείται το μυστήριο της απέσεως των μαρτυρών μας. Ασέβεσαι λοιπόν αυτόν τον τόπο όπου η ψυχή σου απαλλάχθηκε από τους ρήπους της, όπου συμφιλιώθηκες με τον Θεό, όπου έλαβες την αληθινή ζωή του πνεύματος. Πόσες φορές εδώ μέσα ο Κύριος μας ξύπνησε τις ανομίες μου και έτσι με αξίωσε να δεχτώ τα χαρίσματά του. Δόξα σε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Συ είσαι ο ηλιασμός πέρι της αμαρτίας ημών, τα αμαρτιών ημών, ου πέρι των ημιτέρων δε μόνον, αλλά και πέρι όλου του κόσμου. Μάλιστα.
Λοιπόν, τι μας λέει ο πατέρας εκεί. Εγώ θα το πω διαφορετικά για να καθρεφτήσουμε αυτό που μας είπε ο πατέρας. Και ερωτώ πρώτα τον εαυτό μου και μετά όλους σας. Άνθρωπος άραγε τι έχει να δώσει για να σώσει την ψυχή του. Για να ακούσω, εγώ θέλω να ακούσω. Τι μπορούμε να δώσουμε για να σώσουμε την ψυχή μας. Εγώ νομίζω καλοσύνη, αγάπη, βοήθεια στον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα να μετανιώσουμε, να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε. Στο ναό. Στο ναό. Μετανοήσουμε. Είναι χώρος, μετάνοια. Μετάνοια, να μετανοήσουμε. Μας κάνει καινούργιους ανθρώπους. Μας κάνει καινούργιο έντυπα. Και χρήμα, τι να του πούμε, κύριε, πάρε χρήμα, πάρε παράδια. Άμα ήταν έτσι μόνο ζούσε θα σωνόταν, αυτά, ναι. Συμφωνείτε. Ναι, ναι, τι ανταποδώσε το Κυρίου, όν ανταπέδωκε νημί. Ποτήριο, σωτηρίου λείψομεν και το όνομα Κυρίου επικαλέσομεν. Αυτό λέει εκεί. Λοιπόν, να επικαλούμε τον Κύριο. Θέλω τώρα να μας κλείσει η φιλοκαλία με τον αδερφό Γιώργο, Γιώργο, να μας διαβάσει δυνατά να ακούσουμε τι αυτά που υπόθηκαν όλα μας τα λένε η φιλοκαλία. Τι σημαίνει φιλοκαλία για να το μάθουμε. Οι φίλοι οι καλοί, λέει η και η μάνα, αχ το παιδί μου λέει, δεν έχει φίλους λέει καλούς, όμως έχουμε πολλούς φίλους, να, τους Αγίους. Μπορούμε να τους μελετάμε, ολοζώντανοι. Ορίστε Γιώργο, να σ' ακούσουμε. Κλείν όμως και αυτά τα παραπάνω. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Και τα όμοια με αυτά. Πρέπει να τα εφαρμόζεις με ακριβή διάκριση. Για χάρη της αρμονικής και ειρηνικής συνυπάρξεως του σώματος και της ψυχής. Όπως λέει η Γραφή, με σοφία οικοδομείται το σπίτι. Με τη σύνεση προδεύει και με την ορθή γνώση γεμίζουν οι αποθήκες του από κάθε άλλο, από κάθε καλό και πολύτιμο πλούτο. Και ο Θείος Θαλάσσιος γράφει. Η ένδυα και η στέρηση που συνοδεύεται με λόγο και διάκριση είναι η βασιλική οδός. Έτσι ή χωρίς διάκριση, ή χωρίς διάκριση ταλαιπωρία ή χωρίς λόγο συγκατάβαση είναι ασύμφορα, γιατί και τα δύο γίνονται αντίθετα στο λόγο. Και ο Όσιος Ισαάκ, η χαλάρωση των μελών επακολουθεί η διάχυση και η σύγχυση των λογισμών. Την υπερβολική εργασία ακολουθεί η ακιδεία και αυτή η διάχυση των λογισμών. Διαφέρει η πρώτη διάχυση από τη δεύτερη, γιατί στην πρώτη ακολουθεί ο πόλεμος της φορνίας, ενώ στη δεύτερη η εγκατάλειψη του ησυχαστηρίου και η μετακίνηση από τόπο σε τόπο. Η μετρημένη όμως και κοπιαστική εργασία είναι ανεκτίμητη. Η ελάττωσή της πληθαίνει την ειδονή, ενώ η υπερβολή τη διάχυση. Και ο Μέγας Μάξιμος γράφει. Μην έχεις όλη σου την επιμέλεια στη σάρκα, αλλά όρισε της και την άσκηση που αντέχει και στρέψε όλο το νου σου στο εσωτερικό σου, γιατί η σωματική γύρναση λίγο ωφέλει, ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα. Αν όμως η σάρκα τραβά τη ζυγαριά προς το μέρος της και τυραννεί και βαραίνει και σέρνει την ψυχή σε άτακτες και ψυχοφόρες τάσεις και κινήσεις, όπως έχει γραφεί, η σάρκα επιθυμεί αντίθετα με το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετα με τη σάκα. Τότε εσύ βάλε της το χαλινάρι της εγκράτειας και νάρκωσέ τη μέχρι ότου γίνει ευπαθής και χωρίς να θέλει να υποταχθεί στο ανώτερο στην ψυχή. Έχει στο νου σου τα λόγια του Μεγάλου Παύλου. Όσο ο εξωτερικός άνθρωπος φύρεται, τόσο ο εσωτερικός ανανεώνεται μέσα τη μέρα. Και του Αγίου Ισαάκ. Άφησε καλύτερα να πεθάνεις στους αγώνες παρά να ζήσεις με αμέλεια. Δεν είναι μάρτυρες μόνο εκείνοι που δέχτηκαν το θάνατο για την πίστη στον Χριστό, αλλά και εκείνοι που πεθαίνουν για την τήρηση των εντολών του. Έτσι, για μας είναι καλύτερο να πεθάνουμε αγωνιζόμενοι παρά να ζήσουμε στην αμαρτία.
και προπάντων να πράττεις όλα, και προπάντων να τα πράττεις όλα με τη γνώμη και την ερώτηση του κατά Θεών πνευματικού σου Πατέρα. Εκεί, γιατί έτσι με τη χάρη του Χριστού και τα βαριά και ανηφορικά, και τα βαριά και ανηφορικά θα γίνουν ελαφρά και θα σου φανεί να θα σου φανεί πως τρέχεις με κατηφοριά. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε εκεί όπου ξεκινήσαμε. Όχι. Άλλο όχι, εκεί μόνο πρόκειται να κάνεις. Λοιπόν, είδαμε ότι οι φίλοι μας, οι καλοί, οι Άγιοι, που ήταν μάρτυρες πίστεως και μαρτυρήσανε και πήρανε και τον Πρωτοστέφανο, βλέπουμε ότι μας λένε λίγος πολύ καταλάβαμε ότι για να μπορούμε να πετύχουμε μπήκαμε στη 40η. Τι κάνουμε. Δεν πειράζει τώρα. Πάει, δεν πειράζει. Από αύριο. Δεν τις καλάμε χατήρι, αυτήν είπε εδώ. Δεν τις καλάμε χατήρι. Αυτό να με λέει. Και αν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα, μας το πει ποιο. Εκεί ο αδερφός Ναπολέον. Γιατί δεν θυμάμαι το όνομα σου. Ωραία ονόματα. Ναι. Λοιπόν, ποιο, ότι μέσα στην εκκλησία. Θα πάμε. Πάτε, δεν αισθάνομαι καλά. Η σάρκα μου με κυβερνάει. Τι να κάνω. Ο πάτερ έχει μέσα τα εγχώρια. Ο Χριστός σταυρώθηκε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε, δίνουμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε σήμερα, είναι ένα μήνυμα ότι ζητάμε την άνωθεν βασιλεία. Για να το πετύχουμε πρέπει να παραμερίσουμε την κάτωθεν, να μην δίνουμε και πολύ σημασία, όσο που λέει ο Κύριος το πατερημό, δώσει μη σήμερα. Ναι. Και τα άλλα τα μέλλοντα είναι πάνω. Εμείς ζητάμε τα πάντα εδώ και εκεί τίποτα. Εύχομαι ο Κύριος να μας ανοίξει τη διάνοια και να έχουμε το λόγο του οδηγό του. Αμήν. Λοιπόν, να σηκωθούμε. Ευχαριστώ πατέρη μου. Το πατέρη μου και μετά θα πούμε το φως σιγαρό. Όχι, δεν θα πούμε. Όχι. Τη Αγία και Κατερίνη, να μην το ξέρω. Το ξέρω. Α, λοιπόν. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιευτείτε το όνομά σου, ευλογηθεί το βασίλειο σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επίους ιωδός ημίς σίδερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις επιλέτης ημών. Και μη η στενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς απ' του πονηρού. Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν, και δοξωτέραν των άνω στρατευμάτων, μυστήριο ξένων, όρο και παράδοξων, ουρανών των σμήλαιων, θρόνων χερουβικών, την παρθένων, την φάγην χωρίων, ενώ ανεδίδει ο αγόρητος, Χριστός ο Θεός ημών, ον αγυμνούντες μεγαλύνομε. Την πανέθιμον ύφη Χριστού ημνήσομε, Εκατερίναν την θείαν και πολιούχωσινά, την βοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι επίμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη μακέρα και νύνος μάρτης ετήσα ετήτε πάση το μέγα έλεος διεχώς των Αγίων Πατρολημών. Κύριε Ιησούς Θεός ελέγχει τους σώσεις μας. Αμήν. Κατερίνα, πολύ καλή. Ευχαριστώ. Και του χρόνου. Να είστε καλά, παιδιά, και εσείς να είστε καλά.